το οποίο θα πω. Ήμουνα μπροστά σε κάποιο περιστατικό που κάποιος είχε πει, τέλος πάντων, σε κάποιον άνθρωπο ότι εγώ θα σου... Χάρη σου να μπροστά. Ναι. Εγώ θα σου κλείσω πόρτες, θα σου κάνω το ένα, θα σου κάνω... Εντάξει, ας μην φωτογραφίσουμε. Θα σου κάνω το ένα, θα σου κάνω το... Δεν ήμουν καν εκεί. Το άκουσα και πετάχτηκα και νομίζω πρέπει να με άκουσαν και όλοι οι υπόλοιποι. Στο άκουσμα ότι κάποιος άνθρωπος απειλούσε κάποιον άλλον εκείνη τη στιγμή ότι, ξέρεις, εγώ θα σου κόψω την πορεία, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο, αντέδρασα. Γι' αυτό λέω, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, μιλήσαμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλα ονόματα. Μιλάμε τώρα, την παρενόχληση την έχουν υποστεί κοπέλες οι οποίες μόλις έβγαιναν. Κάποιος άλλος που ήταν δίπλα τους, που ήταν και αυτός που μετρούσε ο λόγος του, που είχε βαρύ όνομα όπως εκείνοι οι άλλοι, δεν ήξεραν να το σταματήσουν αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η απορία μου. Δηλαδή, έχουν βγει πολλοί και λένε ότι ξέραμε. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να δώσεις. Να σου πω, δεν μπορείς να δώσεις και μια μαρτυρία. Δηλαδή, αν εσύ έρθεις και μου εκμυστηρευτείς κάτι, ότι ο Χάρης, για παράδειγμα, σε έχει παρενοχλήσει, δεν μπορώ να πω να δώσω εγώ κατάθεση στη θέση σου. Πρέπει εσύ να το κάνεις. Ισχύει. Αν όμως τον δω τον Χάρη και το αφήσω να συμβαίνει και αφήσω να συμβεί αυτό το πράγμα, αυτή είναι η ένστασή μου και η απορία. Ναι, εγώ αυτό που, σύμφωνα με αυτά τα οποία λέμε. Και αν λεγόμενα, είμαστε στην ίδια. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή. Και δεν φοβάμαι ότι θα μείνω χωρίς δουλειά αν μιλήσω, και δεν φοβάμαι το ένα και δεν φοβάμαι το άλλο. Είμαστε. Ίσως προς ίσο. Ναι. Το θέμα είναι πότε έχουν ανοίξει το στόμα τους, έχουν μιλήσει, σε ποιους. Γιατί τώρα θα μου πεις, αν αυτό ήταν κοινό μυστικό, ίσως. Ποιος ξέρει. Εδώ μιλούσαν και έλεγαν η κυρία Μιμήν Τενίση. Δεν βγήκε στον αέρα εκπομπής και είπε, καλά, μα γιατί πέφτουν από τα σύννεφα για τον κύριο Κιμούλη. Ναι, εντάξει, ναι. Ναι, ενώ δεν έχει... Είναι, δεν έχει υπογραφεί το όνομα, ναι. Ναι. Που λέγε, καλά, γιατί πέφτουν. Είναι δύσκολος, είπε, στις συνεργασίες του. Άσχετα με το πώς εξελίσσονταν αυτές οι συνεργασίες. Παιδιά, είπε η Ζέτα Δούκα, έκανε αυτή την εξομολόγηση και τα όλα όσα ακολούθησαν, δηλαδή για τον επόμενο, είναι, εγώ έχω πάθει σοκ, ειλικρινά. Ναι, δηλαδή, αμέσως, ό,τι περιέγραψε η Αγγελική Λαύρη, το έκανε εικόνα και είναι φρικτό, φρικάρεις δηλαδή στην εικόνα και στη σκέψη ότι μπορεί να είσαι κάπου εγκλωβισμένη, να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο όπως το έχει περιγράψει η Αγγελική Λάμπρη και να μην μπορείς να αντιδράσεις, να μην ξέρεις τι θα σου συμβεί το επόμενο ένα λεπτό. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου από τη στιγμή που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρεις αν είναι καλά στα λογικά του, τι θα σου συμβεί, αν θα ζεις. Δηλαδή φαντάζομαι ότι περνούν όλα μπροστά σαν εικόνες από το μυαλό σου. Και ξέρεις ποιο είναι το και πιο... πώς θα φύγεις από εκεί το μέσα. Το πιο τραγικό απ' όλα, το ότι όλα αυτά τα κορίτσια τους είχαν, τους είχα θεούς, δηλαδή. Όλοι μας τάσο, δεν ήμουν τα πολιτσιά. Ειδικά για, δηλαδή, για τα παιδιά που μόλις είχαν βγει από τη σχολή και ήταν όνειρό τους να παίξουν δίπλα, ναι, σε τόσο μεγάλα ονόματα. Πάντως, κατάλαβες τι να σας πω ότι χθες στη συνέντευξη της Αγγελικής ήταν μαζί της ο Καπουντζίδης, πήγα μαζί, ήταν εκεί σε όλη τη συνέντευξη και έφυγα μαζί. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελε να, φαντάζομαι, και να δείξει ότι, όπως είπε και στο μήνυμά του όταν βγήκε όλη αυτή η ιστορία, να δείξει ότι είναι δίπλα από την Αγγελική, αλλά και το ότι είναι φίλος της, θα τη στηρίξει και, όπως είπε και ο ίδιος, θα είναι πάντα εκεί και για μάρτυρα, ναι, αν χρειαστεί και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν και χθες το βράδυ, τι εκεί ο Γιώργος Καπουτζίδης και μπράβο. Τι να πω. Μάλιστα. Αυτά από αυτές λοιπόν, τις να πάμε στον καρνάκι μας, πάμε να αλλάξουμε, να φύγουμε από αυτό το θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει, μας απασχολεί και θα μας απασχολεί για το επόμενο πολύ μεγάλο διάστημα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που για πάντα θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη. Το σημαντικό όμως είναι να μιλάμε για να εμποδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να είναι σε θέσεις που μπορούν να παρενοχλήσουν και άλλα αγόρια και άλλα κορίτσια και να είναι, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, θα κάνει κατάχρηση της θέσης του και θα παρενοχλήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο και θα έχει αλλάξει τη διαδρομή στα όνειρα κάποιων παιδιών, όπως είπε και ο Χάρης προηγουμένως, γιατί έχουμε δει ανθρώπους να κάνουν δημοσιεύσεις και αναρτήσεις στην προσωπική τους σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εξομολογούνται πως ήδη άλλαξαν πορεία και άλλαξαν καριέρα και ξέχασαν τα όνειρά τους. Διέγραψαν τα όνειρά τους μέσα από την ψυχή τους, από την καρδιά τους, γιατί κάποιος, νομίζω η περιγραφή δική σας, ό,τι και να βάλετε ταιριάζει, τους στέρισε το όνειρο με τις χειδαιότητές του και με τις πράξεις του. Λοιπόν, πάμε στον καρνάκι μας.